Είναι αλήθεια αυτό. Για άλλη μια χρονιά βλέπουμε τους τουριστικούς οδηγούς να μεταναστεύουν κυρίως σε κράτη της Ευρώπης, στην κεντρική Ευρώπη, ειδικότερα πολύ περισσότεροι στην Γερμανία, εκεί όπου καταφεύγουν για καλύτερα μεροκάματα, να το πω έτσι, με συγκεκριμένες συμβάσεις από μεγάλες εταιρείε οι οποίοι τους παρέχουν εργασία με υψηλέ αποδοχές, στέγη αλλά και διατροφή όπως μαθαίνουμε. Οι μισθοδοσίε σε σχέση με την Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικές. Ε, μιλάμε για περίπου 4.000 ευρώ μηνιαίω. Ε, μαθαίνουμε φέτο ότι του παρέχουν ακόμα και διαμονή αλλά και διατροφή. Με αποτέλεσμα πολύ περισσότεροι να επηρεάζονται και να θέλουν να μεταναστεύσουν. Αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, πολύ πλευρά ζητήματα οικονομικά αλλά και κοινωνικά, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εργένιδε όλοι, έχουν οικογένεια, έχουν τη σύζυγο, τα παιδιά. Θα αναγκαστούν λοιπόν να αφήσουν την οικογένειά του με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τα νέα διαδίδονται πολύ γρήγορα. Ο ένα επηρεάζει τον άλλο. Όσον αφορά το μισθολογικό κομμάτι, όπω είπα, τα κίνητρα είναι πολύ σοβαρά για να σκεφτεί κάποιο να αφήσει την χώρα του, έστω για λίγο. Περισσότεροι εξ αυτών κλείνουν συμβάσει εξάμηνε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν βλέπουν στο μέλλον ίσως και να εγκατασταθούν σε αυτές τις χώρες μόνιμα, διότι τα κίνητρα αντιλαμβάνεστε είναι πολύ περισσότερα από ό,τι στη χώρα μας. Και εδώ... Βλέπουμε στον τομέα των αγροτών ότι πράγματι το εργατικό δυναμικό έχει αποδυναμωθεί πολύ με αποτέλεσμα να ζητάνε οι αγρότες ολοένα και περισσότερους εργάτες γης. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, κάτι ανάλογο φοβάμαι ότι θα έρθει και στον τομέα του τουρισμού, όσον αφορά του οδηγού. Ε, το βλέπουμε αυτό άλλωστε να συμβαίνει στα ξενοδοχεία, όπου θα δούμε πολλού αλλοδαπού εργαζόμενου. Χωρί αυτό να είναι ρατσιστικό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο ξένο επισκέπτη ερχόμενο στην χώρα μα θέλει να συναντήσει Έλληνε θέλει να συναντήσει το ελληνικό στοιχείο. Ε, δεν θέλουμε να το δούμε αυτό στην χώρα μα να συμβαίνει και στον τομέα των μεταφορών. Έχουμε επενδύσει ως Έλληνες στον τομέα των μεταφορών. Αν κάνετε ένα ρεπορτάζ θα δείτε ότι τα λεωφορεία είναι σχεδόν όλα τελευταίας τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες έχουν επενδύσει πράγματι στον τουρισμό. Φανταστείτε στο κομμάτι του σέρβις που είναι το πιο σημαντικό, αυτό της αμεσότητας με τον πελάτη, να συναντάνε και σε αυτό το κομμάτι οι ξένοι επισκέπτες αλλοδαπούς με ό,τι συνεπάγεται αυτό τόσο για το σέρβις όσο και για την γενικότερη εικόνα της χώρας μας.